Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία και να απαντήσω στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κέλλα, αναφορικά με τα όσα είπε στην ερώτηση του βουλευτή μας Αλέξανδρου Ζερβέα σχετικά με την καταστροφή του κάμπου της Κοπαΐδας. Επιμένω σε αυτό το θέμα, διότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας, όπως έχω ξαναπεί, να έχουμε αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα είναι κατεστραμμένη. Στην ερώτηση λοιπόν, γιατί καταστρέφεται συνειδητά αυτό τον κάμπο, και δεν θα σταματήσουν μόνο εκεί, φαντάζομαι θα κάνουμε εμείς μια καινούργια αυτοψία και στη Θεσσαλία, για να δούμε και τι γίνεται εκεί. Είπε ο κύριος Κέλλας ότι το 2014 καταργήθηκε ο οργανισμός Κοπαΐδος. Αυτός ο οργανισμός ήταν επί σειρά ετών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο οργανισμός ο οποίος διατηρούσε τον έφορο αυτό κάμπο σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και είπε βεβαίως ότι η αποκλειστική χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας ανήκει πλέον στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Από την αυτοψία που κάναμε, δεν είδαμε πουθενά την περιφέρεια, που σημαίνει ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το μόνο που δεν κοιτάει είναι αυτό τον κάμπο. Ερημιά, εγκατάλειψη. Είπε επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Στη συνέχεια είπε, επιτρέπεται, λέει, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύως μέχρι 1 ΜΒ σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται αρμοδίως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε όλη την επικράτεια. Άρα έρχεται και στη Θεσσαλία και σε άλλους μικρότερους κάμπους που έχουμε. Και ρωτώ τον κύριο Υφυπουργό, ποιος επέτρεψε έστω και για 1 ΜΒ, γιατί αν πάτε να δείτε αυτή την κατάσταση που είναι στρωμένα τα φωτοβολταϊκά σε απίστευτες εκτάσεις, ποιος επέτρεψε, γιατί το λέει εδώ ο ίδιος, σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, που σημαίνει, το παραδέχονται, ότι εκεί θα μπορούσαμε να βγάλουμε τροφή, τρόφιμα για τον ελληνικό λαό και για να εξάγουμε. Βεβαίως συνεχίζει ότι αυτό βεβαίως ισχύει, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών δεν υπερβαίνουν, λέει, το 0,8 των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Και ποιος θα το κρίνει αυτό, αν είναι το 0,8 ή το 0,18. Αυτομάτως αυτό μας έρχεται στο μυαλό ότι υπάρχει μια σιδωσία. Και ποιος θα τα ελέγξει αυτά. Και θα επιμείνω για μια ακόμα φορά και γιατί να πρέπει να γίνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λέει, στο νομικό πλαίσιο αναφέρεται ρητός ότι η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μεγίστου ισχύως μεγαβάτ σε γη, το ξαναλέει, υψηλής παραγωγικότητας ανήκει στο αρμόδιο διαχειριστή ΔΔΕ ή ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το ρεύμα, παράδειγμα, να ελέγξουν εάν γίνεται υπέρβαση στη γη. Και όταν έχουν να κάνουν εργολάβους και επενδυτές, τι νομίζετε ότι θα γίνει? Στη συνέχεια είπε ότι προέρχεται από μια αγροτική οικογένεια και το θέμα των χωραφιών υψηλής παραγωγικότητας που δίνονται για χρήση φωτοβολταϊκών είναι ένα θέμα μεγάλο και υπάρχει σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Άρα παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα και στην ουσία μας λένε, τι μας λένε, ότι το κάνουν και επίτηδες. Στην αξιοποίηση του πορίσματος, γιατί περιμένουν, λέει, ένα πόρισμα, η οποία θα περιέλθει από ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί και ως αντικείμενο έχει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την οριοθέτηση εκτάσεων οριακής ή μηδενικής παραγωγικότητας για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή που θα πει πρέπει να βρούμε εκτάσεις οι οποίες δεν είναι καλλιεργήσιμες για να το βάλουμε. Πολύ σωστά. Από την άλλη όμως, πώς γίνεται να περιμένουν ένα πόρισμα για αυτές τις εκτάσεις και παράλληλα να καταστρέφουν συνειδητά την καλλιεργήσιμη γη της Ελλάδος? Η εφαρμογή, λέει, της έκθεσης συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα οδηγήσει στην άρση του ανταγωνισμού της παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με την παραγωγή της χώρας μας, τη ζωική και τη φυτική. Και εδώ τι μας λέει ο Υπουργός? Ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
Κάποιοι που θέλουν να έχουν χωράφια για τα ζώα τους και κάποιοι που θέλουν να σπέρνουν για να παράγουν προϊόντα. Υπάρχει ανταγωνισμός, άρα υπάρχει ένταση. Είναι ένα θέμα, λέει, που είναι ανοιχτό και υπάρχουν προβλήματα σε αυτό τον τομέα. Επί της ουσίας παραδέχεται ότι γίνεται μια συνειδητή καταστροφή της χώρας μας. Να τονίσω, και όλοι το ξέρετε, ότι τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα για τα σιδηρά της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει χαρακτηριστεί ως σιτοβολώνας τουλάχιστον της Ευρώπης, να μην πούμε και του κόσμου. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις οι οποίες παράγουν σιτάρια, καλαμπόκια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγάλει μια εφορυγή. Και βεβαίως αυτό ήταν το προϊόν ή τα προϊόντα, αν θέλετε, τα οποία και συντηρούσαν τον Ουκρανικό λαό πριν από τον πόλεμο, αλλά το συντηρούσαν όμως και από τις εξαγωγές. Και αυτή τη στιγμή που γίνεται πόλεμος, η Ουκρανία εξακολουθεί και παράγει. Η γη της Ουκρανίας παράγει. Οι Ουκρανοί είναι πιο μπροστά από εμάς. Δεν σπέρνουνε, δεν φυτεύουνε μάλλον σε όλο τον κάμπο φωτοβολταϊκά. Και τι κερδίσαμε εμείς από αυτό που γίνεται τώρα? Τι έχουμε κερδίσει? Το ρεύμα είναι πανάκριβο? Μήπως είδαμε κάτι καλύτερο? Πριν από λίγα χρόνια είχα διαβάσει μια έκθεση των Ολλανδών που έχουν πάρα πολλά θερμοκήπια. Όπως γνωρίζετε, η Ολλανδία είναι μια μικρή χώρα γεωγραφικά και πληθυσμιακά και δεν έχει πολλά περιθώρια. Οι Ολλανδοί ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν τις γεωπονικές καλλιέργειες και βεβαίως είχαν μεγάλη ανάπτυξη παραγωγής αναστρέμμα. Παράδειγμα, αν τα δικά μας στρέμματα εδώ, τα γεωργικά χωράφια, έβγαζαν έναν τόνο, με την υδροπονική μέθοδο, οι Ολλανδοί έβγαζαν 10 τόνους. Όταν τους ρώτησαν όμως ότι τα προϊόντα αυτά που βγάζετε δεν είναι και πολύ καλά, δεν έχουν πολύ καλή γεύση, δεν είναι πάρα πολύ ποιοτικά, ξέρετε τι απάντησαν οι Ολλανδοί? Ότι ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει σχεδόν στα 8 δισεκατομμύρια. Πρέπει να ταΐσουμε τον κόσμο, να ταΐσουμε όλο τον πληθυσμό της γης, αν γίνεται. Αυτομάτως αυτό σημαίνει για τους Ολλανδούς έσοδα, πάρα πολλά έσοδα. Και εμείς εδώ, ενώ έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στη γη μας, που δεν παράγουμε τίποτα πλέον, οι αγρότες έχουν εξαθλειωθεί, στρώνουμε τη γη μας και την καταστρέφουμε επιπλέον με φωτοβολταϊκά πάνελ. Θα το ψάξουμε το θέμα, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι να περάσει, γιατί πιστεύουμε ενδεχομένως μπορεί να έχει και κάποιες νομικές παραμέτρους. Στο θέμα τώρα των ημερών, για ένα ακόμα καλοκαίρι γινόμαστε θεατές στο έργο των εμπρισμών. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να κόβουμε εισιτήριο στην ίδια θεατρική παράσταση της πύρινης λέλαπας που ανεβάζει ο εκάστοτε κυβερνητικός θίασος σε πλήρη κάλυψη με τα ΜΜΕ. Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι δυστυχώς η ομοί πραγματικότητα, ότι από το 1974 και μετά καμία κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει τα δέοντα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών, αλλά προτιμούσε να επικαλείται συνεχώς διάφορες δικαιολογίες για να διώξει από πάνω της τις ευθύνες που τη βαραίνουν. Παλαιότερα ακούγαμε συνήθως ότι για τις φωτιές θέλουν τα οργανωμένα σχέδια αποσταθεροποίησης της χώρας μας από ξένα, ιδίως τουρκικά κέντρα ή τα συμφέροντα των οικοπεδοφάγων ή ακόμα και διάφοροι πολίτες που πετάνε τα τσιγάρα τους μέσα στο δάσος ή ο ανεξέλεγκτος στρατηγός άνεμος. Από τότε όμως που έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, που για την ανικανότητά της ή ακόμα χειρότερα για την απροθυμία της να λάβει ήδη από το χειμώνα όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που θα προστατεύουν τα δάση μας από τις φωτιές. Ακούμε ως βασική δικαιολογία την κλιματική αλλαγή που μετονομάστηκε σε κλιματική κρίση. Η μετονομασία αυτή δεν είναι τυχαία, διότι η κλιματική κρίση αθρίζεται δίπλα στις άλλες κρίσεις που μαστίζουν τους Έλληνες και έτσι φτιάχνει για αυτούς ένα πιο ισχυρό μπαμπούλα, ο οποίος δεν τους αφήνει να διατηρήσουν υφάλεια τη σκέψη τους και να συνειδητοποιήσουν ότι ο πραγματικός εχθρός του λαού είναι η ίδια η κυβέρνηση που διαφορεί προκλητικά και υποκριτικά για την προστασία του δασικού μας πλούτου και όχι μόνο.
Και ενώ πέρσι η κυβέρνηση, για να κατευνάσει την οργή που ένιωσαν οι Έλληνες από το ολοκαύτωμα των δασών, επιστράτευσε το τέχνασμα του ποινικού λαϊκισμού, προαναγγέλλοντας την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον εξαμελίας και τον εκπροθέσεως εμπρισμό, φέτος καρφίστηκε την δικαιολογία των ακαθάριστων οικοπαίδων. Έτσι σκέφτονται και έτσι ενεργούν οι εκπαιδευμένοι προπαγανδιστές όταν θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού για τα πραγματικά αίτια των πυρκαγιών, μεταθέτουν την ευθύνη σε άλλους παράγοντες. Και όπως αποδείχθη ότι η αυστηρότερη μεταχείριση των εμπριστών δεν λειτουργήσε αποτρεπτικά, έτσι θα αποδειχθεί ότι και τα καθαρισμένα οικόπεδα δεν θα έχουν καμία σημαντική συμβολή στον περιορισμό των πυρκαγιών. Αντιθέτως, τα υψηλά πρόστιμα για το μη καθαρισμό θα προσθέσουν ένα ακόμη άγχος στον καταταλαιπωρημένο πολίτη, ο οποίος φορτώνεται συνεχώς ο ελάχιστος και περισσότερα βάρη, με οικονομικό βεβαίως αντίκτυπο. Δεν μας έφτανε το μηνιαίο άγχος για την αναζήτηση του συμφερότερου τιμολογίου ρεύματος, που αποτελεί ένα από τους χειρότερους εμπεγμούς των Ελλήνων. Προσθέθηκε τώρα και η ατομική ευθύνη για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Άραγε, πιανού κυβερνητικού φωστήρα ήταν αυτή η ιδέα? Δεν μπορώ επίσης να μην σχολιάσω την τραγική εικόνα που παρουσιάζει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος, αφού έχει φροντίσει να εμφανίζεται ελαφρά αξίριστος για να δείξει στον κόσμο πόσο πασχίζει σαν στρατηγός που πηγαίνει να ιδρώσει στο πολεμικό μέτωπο, έβγαλε και προκλητικό δελτίο τύπου, μέσω του οποίου έριξε εμέσως το φταίξιμο για τις πυρκαγιές στους πολίτες. Και είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κλείσω με μία διαπίστωση. Για πάνω από 3-24 ώρα προειδοποιούσαμε και κάναμε έκκληση για μεγάλη προσοχή λόγω των θυελωδών ανέμων. Κι όμως, σήμερα είχαμε 10 πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω κανένα σχόλιο». Τι υπονοεί δηλαδή ο κύριος Κικίλιας? Ότι οι φωτιές άναψαν επειδή οι πολίτες πέταξαν κάποιο αντικείμενο σε ξερά χόρτα? Ή μήπως φταίνε επειδή δεν κλείνονται μέσα στα σπίτια τους, όπου θα πρέπει να ανοίξουν το κλιματιστικό και να χρυσοπληρώνουν τον πάροχο του ρεύματος? Ελπίζω να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει κάθε πολίτη σαν ένα ενδυνάμει εγκληματία δεν είναι παρά ένα αυταρχικό καθεστώς ολοκληρωτικού τύπου. Εκείνο όμως που μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η προχειρότητα με την οποία είναι γραμμένο το μόνιμο καλοκαιρινό και εν τέλει αφόρητα πληκτικό τρομοσενάριο της πύρινης λέλαπας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο, προφανώς για το ξεκάρφωμα, πληροφορούμαστε ότι γίνονται και κάποιες συλλήψεις υπόπτων, οι οποίοι όμως ως επιτοπλίστων αφήνονται ελεύθεροι, διότι τελικώς αποδεικνύεται ότι δεν έφεραν την ευθύνη για αυτούς τους εμπρισμούς. Αυτό που επιτυγχάνεται με την είδηση των συλλήψεων δεν είναι καθόλου αμεληταίο, διότι ο οργισμένος λαός σχηματίζει την εντύπωση ότι το κράτος λειτουργεί έστω και μέσω του διοκτικού μηχανισμού. Και έτσι, ανακουφισμένοι όπως είναι από τα καλά νέα της σύλληψης, που όμως κρατάνε αυτά 1 με 2 ημέρες, οι πολίτες συνεχίζουν να βυθίζονται στον καναπέ τους για να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της κακοστημένης και χιλιοπαιγμένης θεατρικής παράστασης που προβάλλεται από τις οθόνες μας, μέσω των οποίων ξεδιπλώνεται η γνωστή μιλιτεραστική ορολογία. Η φωτιά ως κομμάτι της φύσης παρουσιάζεται εντελώς διεστραμμένα σαν τον ορατό εχθρό του λαού, που με τις φλόγες της θέλει να κατασπαράξει οτιδήποτε βρεθεί μπροστά της. Τρόμος, τρόμος, τρόμος. Και όπως λέει και ο λαός μας, θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουν. Μέσα σε αυτή τη συνεχιζόμενη τρομοκράτηση και χειραγώγηση του ελληνικού λαού, έχουμε και το δίθεν αποκλεισμό μειονοτήτων που ασφικτιούν σε ένα στενό πλαίσιο φόβου και τρομοκρατίας. Πέφτουν διαρκώς οι μάσκες και αποκαλύπτονται τα πρόσωπα όλων αυτών που κρύβονται από πίσω. Παρά τη γενική κατακραυγή και το εκλογικό χαστούκι της κυβέρνησης, ο κατήφορος συνεχίζεται για την κυβερνητική ομαδούλα που διαφεντεύει τις τύχες της χώρας μας.
Η Γκεστάπο των γκέι εξουσιάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, απαιτώντας να προσαρμοστούμε είτε με το καλό είτε με το άγριο. Τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Οι φωτογραφίες δεν είναι πια θολές. Πώς να εξηγήσει κανείς τη χαρά που είχαν οι παρόντες και οι παρούσες στην εμετική παρέλαση περηφάνειας? Και οπωσδήποτε η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια στην περίπτωση της κυρίας Ζαχαράκη, που είναι, όπως λέει, και υπουργός οικογένειας. Να συμμετέχει δηλαδή υπουργός οικογένειας σε αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης στην γκέι παρέλαση? Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα περίεργα και τα μοναδικά. Η υπουργός που υποτίθεται προστατεύει και βοηθάει την ελληνική οικογένεια, και άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος της, να χαργεντίζεται με κάτι θλιβερές φυσιογνωμίες? Εκτός αν η κυρία Ζαχαράκη εννοεί την γκέι οικογένεια. Επομένως, την κυρία Ζαχαράκη, για να πηγαίνει σε αυτές τις γκέι παρελάσεις, δεν την ενοχλεί και το εμετικό σύνθημα που όχι μόνο υπήρξε σε πανό, αλλά το φώναζαν ιστερικά λέγοντας ότι η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς, στον διάολο οικογένεια, στο διάολο και πατρίς. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα όλων αυτών στις παρελάσεις. Δεν είναι το κεντρικό σύνθημα. Είναι περιθωριακό το σύνθημα. Έχω την εντύπωση ότι κάνετε λάθος, κύριε συνάδελφε. Και στα Χανιά, συγγνώμη, και στα Χανιά και οπουδήποτε άλλο έχουν γίνει γκέι παρελάσεις, είναι το κυρίαρχο σύνθημα, επιτρέψτε μου. Πάμε λίγο παρακάτω. Φαντάζομαι και κάποιοι ψηλά ιστάμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης θα ένιωσαν εθνικά υπερήφανοι και θα πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο wine bar, ενδεχομένως. Δεν ξέρω, λέω, το υποθέτω. Και συμπληρώθηκε η εθνική μας υπερηφάνεια με μια φωτογραφία, έτσι για να θυμίζει στις επόμενες γενιές τον Πατέλη αγκαλιά με τον Τσούνη και τον Μπουρλά. Η παγκοσμιοποίηση στα καλύτερά της. Η κοινωνική δικτατορία αναδεικνύει τους μεγάλους χορηγούς της, γελώντας αυτάρεσκα, λέγοντας «κοιτάξτε ποιοι μας υποστηρίζουν». Και βεβαίως με την ευγενική υπενθύμηση «κοιτάξτε τι θα πάθετε εάν τα βάλετε μαζί μας». Αυτά δεν ξεχνιούνται, δεν πρόκειται να ξεχαστούν, και δεν πρόκειται να ξεχαστούν ακόμα και οι κυβερνητικές συλλήψεις και προσαγωγές αρκετών ατόμων που διαδήλωναν ως νόμιμο και δημοκρατικό δικαίωμα που είχαν κατά του έσχους των γκέι παρελάσεων. Αναφυσβήτητα, κάθε φορά που κάνω αναφορά στους γκέι, ορισμένοι σε εισαγωγικά δημοσιογράφοι, όχι όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, απασφαλίζουν και πετούν εναντίον μου τις χειρομοβίδες της παραπληροφόρησης, λέγοντας ότι είμαι ομοφιλοφάγος, ομοφοβικός, εσχρός και άλλα τέτοια μαργαριτάρια. Αυτά τα ωραία εδώ στο Μητσοτακιστάν και στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, που όλα γίνονται στο όνομα της σεξουαλικής φρενίτιδας. Ενώ σε κάποια υπανάπτυκτα, το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως, κράτη όπως είναι η Γεωργία, λειτουργούν ακόμα οι νόμοι και οι θεσμοί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν της Γεωργίας, αγαπητοί κύριοι, για να ξέρετε, ενέκρινε επί της αρχής περιορισμούς στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ που περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στην προπαγάνδα αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου και εγχείρησης αλλαγής φύλου. Επίσης, θέτουν εκτός νόμου τη σημαία τους με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, τις παρελάσεις και ασφαλώς τις υιοθεσίες παιδιών. Και εδώ στην πατρίδα μας, αντί η κυβέρνηση να νομοθετεί για το κοινωνικό σύνολο και να καλυτερεύσει τις ζωές όλων μας, νομοθετεί με τσαμπουκά για τις κοσμοθεωρίες των παραφύσει. Γι' αυτό λοιπόν η απάντηση των Σπαρτιατών είναι μία. Γράψτε όσους νόμους θέλετε, αλλά την ιστορία θα τη γράψουμε εμείς. Και ο πόλεμος που δεχόμαστε είναι γιατί λέμε την αλήθεια. Και κάποιοι ανύπαρκτοι και ρυψάσπιδες νομίζουν ότι με ψέματα, συκοφαντίες και αποκλεισμούς ότι θα μας γονατίσουν. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε. Οι Σπαρτιάτες δεν παραδίνονται. Οι Σπαρτιάτες πολεμούν μέχρι το τέλος. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Όπως έγινε στη θρηλυκή μάχη των Θερμοπυλών, όπου ο Λεωνίδας έπεσε λίγο πριν το τέλος της μάχης. Αλλά ακόμα και νεκρός,
ήξερε ότι είχε δίπλα του τιμημένους συμπολεμιστές που ακόμα και το άψυχο σώμα του δεν θα το άφηναν ποτέ στους εχθρούς, όπως και έγινε. Συνεπώς, η εθνική φωνή των Ελλήνων, οι Σπαρτιάτες, με αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουν τον ανένδοτο αγώνα κατά των εχθρών του έθνους μας, πιστεύοντας στα ιδεώδη της φυλής μας που κατά τον Ηρόδοτο συνοψίζονται στο ομόαιμον, ομότροπον, ομόγλωσσον και ομόθρησκον. Σας ευχαριστώ.